Θα συνδεθούμε με τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσακαλάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να κάνουμε, αν θέλετε, μια πρώτη αποτίμηση των μέτρων. Φαίνεται ότι παρά των όσων περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες, τα υγειονομικά πρωτόκολλα τελικά δεν είναι τόσο αυστηρά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή? Βεβαίως, και έγινε και αρκετός διάλογος μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι στην αρχή ήταν κάθετοι και έπρεπε να τους πείσουμε ότι τα ξενοδοχεία είναι χτισμένα σαν χώροι αναψυχής και όχι σαν νοσοκομεία, και δεν μπορεί ο πελάτης ο οποίος θα έρθει να κάνει διακοπές, που σημαίνει διακόπτω την καθημερινότητα και ζω κάτι καλύτερο, να αισθάνεται σε ασφυκτική πίεση νοσοκομείου και ότι το υπάρχουν κατάσκοποι γύρω-γύρω που τον επιβλέπουν και θα πρέπει να τους σέβεται, να μην να κάνει ό,τι του λένε, να μην αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, άνεση. Χαίρομαι που στο τέλος υπερίσχυσε αυτή η λογική, και είναι λογικό βέβαια ότι παίρνουμε και κάποιο ρίσκο. Σε καμιά περίπτωση δεν βάζουμε πάνω από το επιχειρήν την ανθρώπινη ζωή. Πρώτα προέχει η υγεία του κόσμου, ημών των ιδίων και των συνεργατών μας, και φυσικά και των επισκεπτών. Ξέρετε, προλαβαίνετε και την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ναι μεν αποφύγαμε τα ξενοδοχεία, νοσοκομεία, όπως έλεγαν πολλοί συνάδελφοί σας τις προηγούμενες ημέρες, καθώς έλεγαν ότι υπάρχει ορατή μια τέτοια πιθανότητα με το να είναι αυστηρά τα μέτρα. Από την άλλη, διερωτώνται και οι κριτικοί εν προκειμένου, αλλά και οι Έλληνες συνολικά, μιας και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να δεχόμαστε τουριστικό κύμα, θα λειτουργούν με κανόνες ασφάλειας τα ξενοδοχεία? Σίγουρα θα λειτουργούν και θα πρέπει ειδικά στην αρχή, την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα που θα δίδουμε τις εξετάσεις μας στο διεθνές κοινό μας, να είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τις διατάξεις. Και θέλω να πω και κάτι επιπλέον. Θα πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως για να δείξουμε αυτό που καταδείξαμε και στην πρόληψη της πανδημίας, δηλαδή να είμαστε το νούμερο ένα σαν παράδειγμα στον κόσμο. Αυτό θα μας ωφελήσει και θα το εξαργυρώσουμε τώρα. Διότι εάν τα πάμε καλά και στη διαχείριση του τουριστικού κομματιού, των υγειονομικών πρωτοκόλων και όλα αυτά, η χώρα μας είναι που είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, θα πάει νούμερο ένα και για την επόμενη χρονιά, για το 2021. Άρα θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει και θετικά η καλή εικόνα που έχουμε εδώ δείξει στην διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και ο μικρός αριθμός κρουσμάτων και θανάτων στην χώρα μας? Μα ήδη πάρα πολλές χώρες, οι υπουργοί τους, αλλά και οι tour operators το αναφέρουν σαν παράδειγμα, ότι η χώρα μας και ειδικά η Κρήτη, η οποία είναι COVID free, είναι καθαρή, είναι πράσινη, δεν έχουμε καθόλου κρούσματα. Αυτό πρέπει να το εξαργυρώσουμε. Θα επανέλθω στο κομμάτι των κρατήσεων και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε σχέση με την τουριστική σεζόν, την πρωτόγνωρη αυτή τουριστική σεζόν που ξεκινάει και για το νησί μας. Θέλω όμως να μείνουμε για λίγο στο κομμάτι των υγειονομικών πρωτοκόλων. Υπάρχουν γκρίζα σημεία, υπάρχουν σημεία που σας προβληματίζουν ή τα οποία ενδεχομένως να θέλουν και διευκρινήσεις? Προσέξτε, περιμένουμε. Πριν από λίγο είχαμε διοικητικό συμβούλιο και το διέκοψα για να σας μιλήσω. Είχαμε συνεργασία με τον αξιόλογο συνάδελφο και διευθυντή της ΠΟΚΣ, τον κύριο Ζωητό, που είναι και ο νομικός μας σύμβουλος, ο οποίος μας εξήγησε αρκετά από αυτά τα οποία εμείς νομίζαμε ότι μπορεί να είναι γκρίζα, δεν είναι, και ότι θα επακολουθήσουν τη Δευτέρα που θα έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου τα ΦΕΚ, θα εξακολουθήσουν να γίνονται οι διευκρινιστικές από τα Υπουργεία προς εμάς. Θα τα διαβάσουμε και έχουν προγραμματίσει τέλος της εβδομάδος περίπου να κάνουμε μια γενική συνέλευση και να ενημερώσουμε όλα μας τα μέλη τι ακριβώς ο καθένας είναι υποχρεωμένος να κάνει. Άλλωστε και από το ξενοδοχειακό επιμελητηρίου, με τον κωδικό που έχουν, θα μπορούν να μπαίνουν, μόλις οριστικοποιηθούν τα πρωτόκολλα, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου και από εκεί, βάζοντας
το δικό τους τον κωδικό, θα τους βγάζει το σύστημα ακριβώς τι υποχρεούνται να προσέχουν και τι υποχρεούνται να κάνουν. Πέραν όμως από όλα αυτά, εμείς είπα ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο προσεκτικοί. Είναι βατά και ομαλά και εφαρμόσιμα όλα αυτά τα οποία σε πρώτη δόση είδαμε. Βλέπουμε με χαρά επίσης ότι και το κομμάτι της αστικής ευθύνης αμβλύνεται λιγάκι. Θεωρώ ότι προϊόντος του χρόνου πολλά από αυτά μπορούν να τροποποιηθούν. Δηλαδή σίγουρα κάποια στιγμή θα δούμε αυτό που λένε ότι τα, ας πούμε, τα λεωφορεία θα είναι κατά 50% γεμάτα για να κάνουν το τρανσφερ ή τις εκδρομές. Κάποια στιγμή θα τα απελευθερώσουν και αυτά και θα τα αφήσουν όπως τα αεροπλάνα. Κύριε Τσακαλάκη, σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα κορονοϊού σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, όχι ύποπτο, αλλά επιβεβαιωθεί, υπάρξει σχετική εξέταση και επιβεβαιωθεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση για την μονάδα συνολικά, αλλά και τι γίνεται με τον επισκέπτη? Προσέξτε, από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί, σίγουρα ο δρόμος είναι το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να μείνει στο ξενοδοχείο, ούτε να επιμολύνει άλλους, αλλά δεν έχουμε και την υλικοτεχνική υποδομή εμείς για να το αντιμετωπίσουμε. Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται νοσηλεία ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, εκεί τι γίνεται? Αν έχει ήπια συμπτωματολογία και δεν υπάρχει λόγος να νοσηλευτεί, εκεί τι γίνεται με τον επισκέπτη μας? Εκεί είναι ένα θέμα που περιμένουμε τις διευκρινήσεις. Κατ' άλλους, θα λυθεί το θέμα με τα COVID ξενοδοχεία που θα νοικιαστούν σε κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς όμως, επειδή είμαστε στην ζώνη την πρώτη του χαμηλού κινδύνου, έχουμε δηλαδή αρκετά καλό σύστημα υγείας στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, έχουμε αναφορά στα ξενοδοχεία. Τώρα, εάν χρειαστεί να νοσηλευτεί εντός του ξενοδοχείου, υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα. Θα πρέπει καθημερινά να τον επισκέπτονται γιατροί. Πώς θα έρχονται αυτοί οι γιατροί? Θα έρχονται εντυμένοι σαν αστροναύτες και θα περνάνε από τις πισίνες και από τους χώρους υποδοχής? Προκύπτουν άλλα ζητήματα εκεί. Προκύπτουν άλλα ζητήματα. Τα οποία μένει να δούμε και αυτά πώς θα λυθούν για να μην υπάρχουν κενά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Σωστά. Πιστεύω όμως την εβδομάδα που θα μπει όλα αυτά θα διευκρινιστούν. Ωραία. Μένει να τα δούμε. Φαίνεται ότι φεύγουμε μακριά από το ενδεχόμενο, κύριε Τσακαλάκη, να δούμε ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές μονάδες και ενδεχομένως και μεγάλες να ανοίγουν μόνο για υπηρεσίες ύπνου. Έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το ενδεχόμενο με αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα χέρια μας, πιστεύετε? Έχουμε απομακρυνθεί σίγουρα. Στην αρχή πιστεύαμε ότι θα μας κόβαν τους μπουφέδες και όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, στα ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν με το σύστημα All Inclusive, το να κόψεις τους μπουφέδες και να αρχίξεις να σερβίρεις ή να κάνεις, φτιάχνεις πακέτα ή οτιδήποτε, είναι αρκετά κοστοβόρο και χρειάζεται και πάρα πολλά χέρια τα οποία και δεν υπάρχουν και, εν πάση περιπτώσει, θα μας δημιουργούσε τεράστιο οικονομικό θέμα. Ξεφύγαμε λοιπόν αυτή την ιστορία, αμβλήθηκαν και πιστεύω ότι θα αμβληθούν κι άλλο. Όσο περνάει ο καιρός, οι καμπύλοι και στις χώρες από τις οποίες περιμένουμε τουρίστες θα οριζοντιώνεται, θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα μπουν πάρα πολλές χώρες στο παιχνίδι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορικά μια πλειάδα 19 χωρών, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν στο κομμάτι του τουρισμού. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα θα ομαλοποιηθούν και θα έχουμε μια καλή εξέλιξη προϊόντος του χρόνου. Άρα καταλαβαίνω ότι απομακρυνόμαστε περισσότερο και θα χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση και από τον κίνδυνο ενδεχομένως να δούμε ξενοδοχεία να μην ανοίγουν καθόλου. Γιατί υπήρχε μια τεράστια αγωνία στον κλάδο σας και φυσικά και στους ξενοδοχοϋπαλλήλους ότι ενδεχομένως να υπάρξουν ξενοδοχεία τα οποία θα θεωρήσουν ότι δεν είναι επικερδές να ανοίξουν. Ναι, να πούμε και το εξής. Αυτό που χρειάζεται, πέραν από όλα τα άλλα, είναι να υπάρξει και ζήτηση, ανάλογη ζήτηση. Πάρα πολλές κρατήσεις, ακόμα και του Ιουνίου, έχουν ακυρωθεί πλέον. Ναι. Βλέπουμε ότι ορισμένοι tour operator κρατάνε το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι πτήσεις charter στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πιο νωρίς, μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή 22 με 25 Ιουλίου. Ενώ κανονικά ήταν για 1η Ιουλίου, κύριε Τσακαλάκη. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Όσο πάμε, πάμε και πιο κοντά.
αναθαρρύνουμε περισσότερο και ορισμένοι του operator έχουν ακυρώσει μέχρι εκεί, μέχρι τις 25, άλλοι μέχρι τις 22, άλλοι μέχρι τις 25, που σημαίνει ότι έχουν σκοπό να ανοίξουν τότε. Αυτό θα το γνωρίζουμε κάποια στιγμή στα μέσα Ιουνίου. Επίσης, από εβδομάδα, δηλαδή συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, στις 5 Ιουνίου θα αρχίσει και τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Ιατρική Σχολή, συμφωνήθηκε σήμερα με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σουρβίνο και με κάποιους από εκεί προϊσταμένους, ναι, από για να προχωρήσουμε, και να έχουμε μια αξιόλογη εκπαίδευση των προϊσταμένων, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν το υπόλοιπο προσωπικό. Άρα οι προϊστάμενοι των ξενοδοχείων ουσιαστικά εδώ στην Κρήτη θα εκπαιδευτούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το προσωπικό που διαθέτουμε ήδη εμείς εδώ, έτσι. Σωστά, και επειδή θα γίνει αυτή η εκπαίδευση με τηλεδιάσκεψη, θα μπορούν να συμμετάσχουν και πολλά άλλα άτομα, δηλαδή σε μια αίθουσα ενός ξενοδοχείου μπορούν να συμμετέχουν και 20 και 30 άτομα και να ακούνε σε ένα πάνελ, σε ένα βίντεο wall όλη την εξέλιξη. Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις που θα τους δοθούν, έχετε μία εικόνα και με τις συζητήσεις που έχετε κάνει? Μέσα στα πρωτόκολλα αναφέρεται ότι πέραν από τους υγειονομικούς υπεύθυνους, από τους υπεύθυνους λειτουργίας και όλα αυτά, θα πρέπει το προσωπικό να εκπαιδευτεί και στο να αναγνωρίζει αν κάποιος πιθανόν έχει κάποια τέτοια ύποπτα συμπτώματα. Ύποπτα συμπτώματα, ακριβώς, καλά το λέτε. Όχι ότι θα γίνουν γιατροί, οι σερβιτόροι και οι νοσοκόμες οι καθαρίστριες, αλλά λίγος πολύ θα τους μάθουμε να αναγνωρίζουν. Προφανώς και κανείς μας δεν μπορεί να γίνει γιατρός από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά καλό θα είναι να γνωρίζουμε όλοι. Να πούμε και κάτι, ότι καλύτερα, γιατί η διαδικασία είναι απλή. Όταν κάποιος υπάλληλος υποπτευθεί ένα πελάτη ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι ύποπτο όσον αφορά τον ιό, θα ειδοποιήσει τον υπεύθυνο, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να το εξετάσει και πιθανότατα σε συνεργασία με τον γιατρό της μονάδας. Έτσι, θα έχετε και ένα γιατρό που συνεργάζεστε βάσει των ειδηγιών που έχουν δοθεί. Ναι. Να σας πω, όλα τα ξενοδοχεία στην Κρήτη είχαν και στο παρελθόν γιατρό. Πάντα είχαμε γιατρό, τον οποίο καλούσαμε σε όλα τα περιστατικά. Είτε τον θέλαν οι πελάτες, είτε είχαν γιατρούς οι tour operator που τους στέλνανε σε περίπτωση που ο πελάτης χρειαζόταν. Τώρα είναι διαφορετικός ο ρόλος του. Τώρα είναι διαφορετικός ο ρόλος, βεβαίως. Και αυτοί οι γιατροί θα πρέπει να μπορούν να παίρνουν τα δείγματα για τη μοριακή εξέταση, να είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι και στο να αναγνωρίζουν και να παίρνουν και τα δείγματα. Μάλιστα. Τώρα σας προβληματίζει η απόφαση της Βρετανίας να μπαίνουν σε καραντίνα όσοι θα επιστρέφουν σε αυτήν? Θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και για κάποιους επισκέπτες από την Βρετανία, επισκέπτες για την χώρα μας? Οπωσδήποτε. Γνωρίζοντας ότι εάν ταξιδέψω εκτός Βρετανίας και πάω στην Ελλάδα, ας πούμε, και γυρίσω, αν είναι να μπω 14 μέρες σε καραντίνα, θα το σκεφτώ δύο φορές. Αλλά πιστεύω ότι με τις επαφές που έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά από πλευράς ιού, αυτό μπορεί να παρακαμφθεί και να πούνε ότι οι πελάτες που θα επιστρέφουν, ας πούμε, από Ελλάδα ή από Κύπρο, επειδή έχουν μηδενικά κρούσματα, δεν θα χρειάζεται. Ναι, αυτό είναι μια διμερής συμφωνία. Έτσι, για μια διακρατική συμφωνία όπως έχει γίνει με τη Γαλλία, ανάμεσα σε Βρετανία ακριβώς, και Γαλλία. Ναι. Άρα μπαίνει και ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ. Με τον εσωτερικό τουρισμό, κύριε Τσακαλάκη, ελπίζετε και ότι ενδεχομένως να αποτελέσει ένα καλό αποκούμπι οι Έλληνες που θα παραμείνουν στο εσωτερικό της χώρας ή και οι Κρητικοί, οι οποίοι ενδεχομένως να πάνε από νομό σε νομό, είναι έτσι μια καλή λύση αυτή, το λύση εντός εισαγωγικών βέβαια? Ξέρετε, ακόμα και στο παρελθόν, σε χρονιές οι οποίες δεν ήταν και τόσο καλές για τον εισαγόμενο τουρισμό,
Κάναμε γενναίες προσφορές για τους Έλληνες. Το ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού στην Κρήτη είναι μικρό. Mm-hmm. Είναι της τάξης του 3%. Και ειδικά τώρα που οι άνθρωποι έχουν και οικονομική στενότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Όσο και να τους κάνουμε εκπτώσεις, αν δεν έχεις τα προστοζήν, πώς θα πας διακοπές. Οι περισσότεροι που έρχονται, είτε θα πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, αν είναι Κρήτες, είτε θα φιλοξενήσουν τους φίλους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα και κάποιοι λίγοι θα καταλήξουν στα ξενοδοχεία. Αυτοί που καταλήγουν κάθε χρόνο. Αυτούς τους περιμένουμε, θα τους κοστίσει λιγότερο φέτος, παρότι εμείς θα έχουμε μεγαλύτερο κόστος. Αυτό είναι σίγουρο, ότι το κόστος μας θα αυξηθεί. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.